να υποδεχθούμε τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών τον και καθηγητή Πανεπιστημίου, ειδικό σε τέτοια ζητήματα, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Γιάμαλη. Καλησπέρα στο πάνελ. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, Υπουργέ. Και εγώ ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε από το θέμα που ξεκινήσαμε και εμείς στην εκπομπή. Θέλω να μου πείτε και εσείς αν θεωρείτε ότι από τη σημερινή συνάντηση, τουλάχιστον από το δημόσιο κομμάτι, από το κομμάτι της κοινής συνέντευξης τύπου του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχει νικητής και χαμένος. Και αν είναι, ποιος? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει, τουλάχιστον δεν είναι ορατή η εικόνα ενός νικητή, ενός ηττημένου, διότι η συνάντηση αυτή, τουλάχιστον η δημόσια εκφορά της, ήταν αποστηρωμένη, συνεννοημένη εκ των προτέρων και σκηνοθετημένη, θα έλεγα, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Είχαν προηγηθεί, όπως όλοι ξέρουμε, πολλές συναντήσεις και όχι μόνο σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών αλλά και σε κατώτερο, οι οποίες επισήμως εμφανίζονταν ως συναντήσεις οι οποίες προετοίμαζαν αυτήν την επίσκεψη. Άρα είχε γίνει μια πολύ καλή προετοιμασία, προφανώς διότι καμιά πλευρά, ιδίως η ελληνική, δεν ήθελε να αντιμετωπίσει εκπλήξεις γνωρίζοντας τον χαρακτήρα του Ερντογάν. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό είναι το φαίνεστε. Πίσω από αυτό έγινε, φαντάζομαι, μια αρκετά ουσιαστική συζήτηση και κλεισμένων των θυρών και έχει επίσης ενδιαφέρον να δούμε η συνέντευξη στην Καθημερινή που έδωσε ο πρόεδρος Ερντογάν, γιατί εκεί είναι η ουσία, πιστεύω, του τι συζητήθηκε μέσα, τι περιλαμβάνει. Εγώ θεωρώ ότι είναι 3-4 μηνύματα τα πιο σημαντικά. Το κομμάτι για τα ζητήματα κυριαρχίας, λέτε. 4 θεωρώ, αν μου επιτρέψετε 2 λεπτά. Βεβαίως. Πρώτον ότι θέλει η Τουρκία μια συνολική πακετοποίηση των προβλημάτων, έτσι όλα πακέτο, όλα στην Χάγη στην ουσία. Δεύτερον, αυτό που υπόθηκε βέβαια, το ότι ζητήματα κυριαρχίας δεν βλάπτουν, όπως είπε ο Ερντογάν, δηλαδή να συζητάει η Ελλάδα με την Τουρκία το αν τα ελληνικά νησιά είναι πράγματι ελληνικά. Τρίτο σημείο, λέει στην συνέντευξη, η Τουρκία δεν θα δεχθεί de facto καταστάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μην επιχειρήσετε να κάνετε τίποτα στα 12 μίλια, μην επιχειρήσετε μονομερώς κάτι άλλο να κάνετε στη θάλασσα, όπως για παράδειγμα τα θαλάσσια πάρκα, μην διανοηθείτε στις βραχονισίδες, και δεν είναι μόνο βραχονισίδες, και στα μικρά νησιά να κάνετε πράξεις κυριαρχίας, για παράδειγμα έργα δημόσια και ούτω καθεξής. Και ένα τελευταίο στοιχείο, να μην αναβάλουμε τα προβλήματα. Και αυτό μας φαίνει στην ουσία, πιστεύω. Η ελληνική πλευρά θέλει να αναβάλει την συζήτηση των φλεγόντων ζητημάτων, προφανώς διότι δεν μπορεί να βρει τρόπο να λύσει αυτά τα ζητήματα με τρόπο αποδεκτό εθνικά, και ελπίζει ότι με τις συνεχείς αναβολές θα μπορέσει την καυτή πατάτα να την δώσει, να την μεταφέρει στον επόμενο χειριστή. Η Τουρκία αντίθετα όμως βιάζεται. Έχει μια υπομονή 1 ή 2 ετών, ένα διάστημα κατά το οποίο μέσα κερδίζει από αυτήν την συνεργασία, την εικόνα καλών σχέσεων με την Ελλάδα απέναντι στη Δύση. Παίρνει δηλαδή τεχνολογία, ιδίως για τα αμυντικά της, τα πολεμικά της συστήματα. Παίρνει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνει πολιτική αναγνώριση. Θέλει να πάρει τη Βίζα, θέλει να πάρει την αναβάθμιση της Θεσσαλονικής Ένωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα F-16 από την Αμερική. Όλα αυτά λοιπόν θέλει μέσα στα 1-2 χρόνια τα επόμενα, το έχει πει ο Ερντογάν έτσι ξεκάθαρα, πρέπει μέσα στα 2 επόμενα χρόνια να λύσουμε 3-4 προβλήματα, είπε, σημαντικά, και μετά να αισθανθεί τόσο ισχυρή ώστε να μας βάλει στη γωνία. Αυτό νομίζω ότι είναι το σχέδιο της Τουρκίας, γι' αυτό και θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να κάθεται να νομίζει ότι ο χρόνος είναι ουδέτερος. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, διότι η Τουρκία αρματώνεται, γιγαντώνεται στις διεκδικήσεις της και στον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να προωθήσει αυτές τις διεκδικήσεις, ενώ εμείς από την άλλη μεριά μοιάζουμε να έχουμε αποκοιμηθεί με μοναδικό στόχο το να μην υπάρχει ένταση ή τα ήσυχα καλοκαίρια, όπως λέμε μερικές φορές. Αυτά τα ήσυχα καλοκαίρια, τα ήρεμα νερά έρχεται με κόστος. Άλλωστε είπε και μια πολύ ενδιαφέρουσα απειλητικότατη φράση ο Ερντογάν, στην ερώτηση
αν συμφωνείτε ότι η αποχή από στρατιωτική δράση μπορεί και πρέπει να διατηρηθεί ανεξαρτήτως οποιασδήποτε πρόοδους διμερείς διαφορές. Πολύ απλά μας λέει ότι η συνέχιση μιας ατμόσφαιρας χωρίς ένταση εξαρτάται από τον σεβασμό των ευαισθησιών μας. Δηλαδή πάρτε την μείωση της έντασης, το ήπιο κλίμα, αλλά θα σέβεστε τις ευαισθησίες της Τουρκίας. Να υποδεχθώ και τον πρέσβη επιτιμή και σύμβουλο του Ανδρέα Παπανδρέου, διπλωματικό, τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Γιάμαλη. Καλησπέρα και στους υπόλοιπους κυρίους που είναι στο πάνελ. Χαίρομαι που σας βλέπω, κύριε Καραϊτίδη. Πάμε να Εγώ δυστυχώς δεν σας βλέπω, αλλά χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Δεν ξέρετε τι χάνετε. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Ακούσαμε πριν λίγο τον κύριο Βαλινάκη. Μας είπε ο υπουργός ότι μοιάζει η ελληνική κυβέρνηση να θέλει να μεταφέρει την καυτή πατάτα, θα το πω εγώ, στον επόμενο χειριστή, στην όποια επόμενη κυβέρνηση επιλέγει μια σχετική στασιμότητα. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς είδατε τις σημερινές δηλώσεις, αυτά που μάθαμε δηλαδή, αυτά που ήταν δημόσια, στην κοινή συνέντευξη τύπου του Τούρκου Προέδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και αν και εσείς θεωρείτε ότι υπήρχε χαμένος ή κερδισμένος ή ότι είμαστε ίσα βάρκα ίσα νερά, όπως ξεκινήσαμε. Νομίζω, κυρία Γιάμαλη, ότι η σημερινή συνάντηση εξελίχθηκε στο πλαίσιο των σχετικών προβλέψεων και προγνωστικών. Δηλαδή, η ελληνική πλευρά είχε αφήσει να φανεί και το είχε δηλώσει και κατηγορηματικά ότι αυτό που την ενδιέφερε, όπως άλλωστε και σε προηγούμενες παρόμοιου επίπεδου συναντήσεις, ήταν η διατήρηση των ήρεμων νερών, των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, καθώς επίσης και των ανοιχτών παραθύρων ευκαιρίας. Και νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως ακριβώς η ελληνική πλευρά τα περίμενε και τα επιθυμούσε, θα σας έλεγα. Η αντίληψη που υπάρχει στην ελληνική κυβέρνηση είναι ότι με την παρατηνόμενη ηφαισιακή περίοδο είναι ενδεχόμενο ή πολύ πιθανόν να βελτιωθεί το κλίμα σε τέτοιο σημείο ώστε η Τουρκία να αποφασίσει να αλλάξει και την όλη της πολιτική απέναντί μας ή τουλάχιστον να την αλλάξει σε τέτοιο σημείο ώστε να καταστεί δυνατή μία προσέγγιση που θα, και μία συνεννόηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επίλυση των δυσκολιών και των προβλημάτων που υπάρχουν στις σχέσεις μας. Αυτός ο στόχος με τη μέχρι τώρα εξέλιξη των πραγμάτων και με το ιστορικό που υπάρχει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν φαίνεται κατά την εκτίμησή μου να είναι πιθανός και να είναι και εύκολος. Mm-hmm. Η τουρκική πλευρά έχει αφήσει να φανεί και μάλιστα με τρόπο πάρα πολύ σαφή και από την πρώτη στιγμή ότι η αλλαγή ρητορικής είναι μια κατάσταση που την επιθυμεί μεν ως κλίμα επαφών αλλά όχι και ως κλίμα αλλαγής θέσεων. Δηλαδή η Τουρκία αφήνει να κατανοήσουμε ότι θέλει ένα πλαίσιο ηρεμίας που η ίδια θα το παραβιάζει όποτε επιθυμεί και όποτε κρίνει σκόπιμο για τα συμφέροντά της, δίνοντας όμως στο εξωτερικό την εντύπωση μιας φιλιρηνικής δύναμης που δεν αρνείται να συνομιλήσει με τους γείτονές της όσο σοβαρές διαφορές και αν έχει. Πώς θα ήταν τώρα δυνατόν να συνδυαστεί το καλό κλίμα, οι προσδοκίες καλού κλίματος που έχουμε εμείς με την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να μην αλλάζει τους στόχους της? Είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να συλλάβω ως πιθανή, να το σκεφτώ ως πιθανή εξέλιξη. Μακάρι να συνέβαινε, αλλά δεν μας αφήνει η ίδια η Τουρκία να προχωρήσουμε σε μια τέτοια υπόθεση. Κύριε Καραϊτίδη, αυτό που μας περιγράψατε όμως πριν, ο σχεδιασμό του Μεγάλου Μαξίμου, μοιάζει να είναι ένας αφελής σχεδιασμός.
Με ποιον κύριο μιλώ τώρα? Είναι ο Δημήτρης Ριζούλης, ο Διευθυντής Εφημερίδας Δημοκρατία. Έχετε συνεπάρξει σε πολλά πάνελ. Ναι, 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 και τον εκτιμώ και πολύ εξάλλου. Ακούω, κύριε Ριζούλη. Λέω, μοιάζει να είναι μια αφελή στρατηγική. Αυτό μας περιγράφεται, μια αφελή στρατηγική που δεν θα δώσει ποτέ αποτέλεσμα. Αν περιμένουμε δηλαδή να αλλάξει ο κακός γείτονας και ελπίζουμε ότι έτσι θα λύσουμε τα προβλήματα, δεν θα τα λύσουμε ποτέ. Δεν είναι αφέλη αυτό? Εγώ, κύριε Ριζούλη, περιγράφω αυτό το οποίο κατανοώ και αντιλαμβάνομαι επί τη βάση των όσων ακούω. Μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς όπως το αντιλαμβάνεται. Θα σας έλεγα ότι είναι μια πολιτική ρομαντικών προσδοκιών που όμως δεν στηρίζονται σε στοιχεία και σε βάσεις που θα τις καθιστούσαν εκπληρώσιμες ή πραγματοποιήσιμες. Και η εξωτερική πολιτική, κύριε, μάλλον έχει κινησμό περισσότερο παρά ρομαντισμό. Πάμε και στα της Βόρειας Μακεδονίας. Κύριο, ναι, Βαλινάκη. Ναι, παρακαλώ, Νίκο Ξηδάκη. Κύριε Βαλινάκη, γεια σας. Νίκος Ξηδάκης. Γεια σας. Είπατε πριν μια πολύ έτσι κέρια παρατήρηση. Δεν είναι παρατήρηση, μια περιγραφή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και έχετε εμπειρία ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις, μιλώντας για την παρούσα, χρονοτριβούν, κερδίζουν χρόνο σε επίπεδο εντυπώσεων, προσδοκώντας να μην μεταβληθεί η τρέχουσα κατάσταση και να μεταβιβάσουν το πακέτο των προβλημάτων στον επόμενο χειριστή, το είπατε κομψά, στην επόμενη κυβέρνηση. Και έτσι να περνούν τα χρόνια, να περνούν οι εκλογές και αυτό το δόγμα της ακινησίας στην εξωτερική πολιτική που έχει ονομαστεί και από τους δημοσιογράφους ως δόγμα του μολυβιατισμού. Δεν κινούνται τα πράγματα και τα αφήνουμε να κυλούν. Αλλά εσείς θα είπατε... Θα έχει λόξιγκα ο άνθρωπος, ο υπουργός, εσείς, να είναι εσείς καλά. Είπατε όμως, κύριε Βαλινάκη, ότι εδώ ο χρόνος έχει συμπιεστεί. Η Τουρκία θέλει να τελειώσει μερικά θέματα με τον τρόπο που τα θέτει η ίδια και με τις λύσεις που επιθυμεί η ίδια. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει το χρόνο που θα ήθελε 4 και 10 χρόνια να τα αφήνει να κυλάνε. Βάλατε και ένα όριο, είπατε. Σε 2 ή 3 χρόνια, έχει πει ο Ερντογάν, πρέπει να τελειώσουν μερικά θέματα. Κρίνετε, αντιλαμβάνεστε βάσει της αναλύσεώς σας, ότι τα επόμενα 2-3 χρόνια θα είναι τόσο θερμά και τόσο πιεστικά και δεν θα πιέζει μόνο ο Ερντογάν ασφαλώς, θα πιέζουν και άλλοι παράγοντες. Και ο διεθνής παράγων, αν θέλει να πιστεύει ή καμώνεται ότι πιστεύει ότι ο Ερντογάν είναι ειρηνιστής και θέλει να τελειώσει τα προβλήματά του με διαπραγμάτευση, με προσφυγή σε διεθνείς οργανισμούς, θα πιέσει και αυτός με τη σειρά του. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Ελάτε, κύριε Βαλινάκη. Πρώτα-πρώτα θα διαφωνήσω ότι η λογική της ακινησίας, η στρατηγική της ακινησίας ήταν εκείνη που υιοθέτησε η κυβέρνηση η Καραμαλή, όπως υπενηχθήκατε. Το αντίθετο ακριβώς, και θα σας πω μόνο ένα από δεν τα πολλά παραδείγματα. Δεν υπενήχθηκα αυτό το πράγμα. Δεν υπενήχθηκα. Είπα ότι εσείς είπατε ότι πολλές κυβερνήσεις προσδοκούν να το δώσουν το πρόβλημα στον επόμενο κυβερνήσεις. Γενικότερα, όταν μιλάμε, ναι, με τη λογική ακριβώς ότι επιθυμεί κάθε φορά ο χειριστής να απαλλαγεί από αυτό που βλέπει σαν καυτό φάκελο και να το σπρώξει στον επόμενο να το χειριστεί, γιατί έχει πολιτικό κόστος. Αλλά προσέξτε αυτό που δεν είπα και το συμπληρώνω τώρα, υπό χειρότερους όρους. Διότι εντωμεταξύ οι θέσεις οι διαπραγματευτικές της Ελλάδας υποχωρούν σε πολλά σημεία. Με μικρά βηματάκια κάθε φορά που έχουμε μια κρίση, κάθε φορά που γίνεται μια πρόκληση από τη μεριά της Τουρκίας και η Ελλάδα δεν απαντά, αυτά ενθυλακώνονται από την Τουρκία, η οποία βελτιώνει τη διαπραγματευτική της θέση, και άρα όταν θα έρθει η ώρα της μεγάλης της επίλυσης των προβλημάτων, κάποια στιγμή θα γίνει αυτό, είτε διπλωματικά είτε συγκρουσιακά. Όταν λοιπόν θα έρθει εκείνη η ώρα, η Ελλάδα θα έχει χάσει πολύτιμο διαπραγματευτικό έδαφος. Για παράδειγμα, δεν αξιοποιούμε επί πολλά χρόνια, επί δεκαετίες τώρα, τη θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία θέλει πολλά να εισπράξει από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρθηκα προηγουμένως. Αυτά όμως περνούν και από την ελληνική συμμετοχή στο να δοθούν όλα αυτά που ζητάει. Η Ελλάδα κάνει ότι δεν βλέπει,
τα αφήνει για το μέλλον, η Τουρκία τα εισπράττει και μετά δεν υπάρχουν πια στο τραπέζι. Άρα η θέση μας στη διαπραγματευτική είναι χειρότερη. Κύριε Βαλινάκη, όχι, θα αλλάξουμε θέμα, δεν επιτρέπω εγώ, κύριε, εντάξει, γιατί έχουμε μόνο 8 λεπτά για το επόμενο μας θέμα. Θέλω να πάμε. Επιτρέπετε, κυρία Γιάμαλη, αν μου επιτρέπετε. Αφού δεν μπορώ να σας πω, κύριε Καραϊτίδη, αλλά θέλω να πάμε στη Βόρεια Μακεδονία. Θα πάμε, μην ανησυχείτε. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο θα κάνω, γιατί και εμένα θα με ενδιαφέρει να σχολιάσουμε. Θα με διαβεί πολύ να σχολιάσουμε τη Βόρεια Μακεδονία. Ήθελα να σας πω, σε σχέση με αυτά που μας εξέθεσε ο κύριος Βαλινάκης, που είναι πολύ ενδιαφέροντα, ότι υπάρχει και ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Δεν θέλω να το συνδέσω με ορισμένες κυβερνήσεις. Λέω ότι είναι διαχρονικό χαρακτηριστικό. Άλλες κυβερνήσεις τις χαρακτηρίζει έντονα, άλλες πολύ λιγότερο. Ποιο είναι αυτό? Ότι η επίδειξη καλής διαθέσεως, ευγενικών προθέσεων, κατευναστικής διάθεσης είναι μια τακτική που εκτιμάται πολύ από τις μεγάλες δυνάμεις, εν προκειμένου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες, και ότι αν τα πράγματα φτάσουν σε κάποιο δυσάρεστο σημείο θα εκτιμηθεί η στάση αυτή και θα παρέμβουν για να μας ανταμείψουν με την καλή μας στάση. Είναι αυτό το οποίο περιγράφεται από ορισμένους ως τακτική του καλού παιδιού. Λοιπόν, αυτή η τακτική ο Σάκης δοκιμάστηκε, δεν απέδωσε. Ουδέποτε απέδωσε. Δεν απέδωσε. Ουδέποτε. Το κρατώ. Άλλη μια αφέλεια. Πάμε στο σημείο ούτε καν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάμε στο σημείο αυτό να αλλάξουμε θέμα, αγαπητοί κύριοι. Ξεκινώ ξανά από τον κύριο Βαλινάκη. Κύριε Βαλινάκη, οι δύο κυβερνήσεις που έφεραν τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι στην αντιπολίτευση, ενώ η Νέα Δημοκρατία και το ΒΜΡΟ που διαφωνούσαν με την προώθηση της συγκεκριμένης συμφωνίας και την πολέμησαν, βρίσκονται στην κυβέρνηση. Μπορεί αυτή η εξίσωση να οδηγήσει στην συνέχεια και στην επί της ουσίας εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών ή οδηγούμαστε σε μια de facto κατάργηση? Νομίζω ότι θα περάσουμε από μια δύσκολη περίοδο στις επόμενες εβδομάδες και μήνες μέχρι να αλλάξει η πολιτική της κυρίας Προέδρου Δημοκρατίας στα Σκόπια, έτσι όπως εκφράστηκε στην ορκομοσία της. Νομίζω άλλωστε ότι υπάρχουν και πολλά Σιλιάνοφσκα, ναι, υπάρχουν και συνταγματικά θέματα τα οποία τέθηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον υπηρεσιακό της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και βεβαίως γενικότερα από την διεθνή κοινότητα και κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση που ενδιαφέρει τα Σκόπια. Άρα πιστεύω θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο κατά την οποία θα χρειαστούν προσεκτικοί χειρισμοί, αλλά μετά θα επανέλθουμε. Προσεκτικοί χειρισμοί στην κατεύθυνση της εφαρμογής της συμφωνίας και της επίλυσης, ναι, όπως μπαίνει από το άρθρο 19 της συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών. Ναι, αν με ρωτάτε αν θέλουμε να καταγγείλουμε. Γνέφη και καταφατικά και ο κύριος Καραϊτίδης όσο το... Δεν είμαι υπέρ της καταγγελίας της συμφωνίας. Είναι μια συμφωνία που, εξασφαλίζει ορισμένα κέρδη για την Ελλάδα, όχι όλα που θα επιθυμούσε, αλλά αυτά τα κέρδη είναι σημαντικά, δηλαδή η ονομασία αυτή η Βόρεια Μακεδονία, που είναι μια ρεαλιστική λύση. Είναι, φυσικά θα θέλαμε όλοι να ήταν μια καλύτερη ονομασία και ένα καλύτερο τελικό πακέτο, όμως αυτό τελικά έχουμε στα χέρια μας και ο ρεαλισμός λέει ότι με αυτό θα πορευτούμε. Αν τώρα υπάρχει κάποια δυνατότητα να το βελτιώσουμε, δηλαδή αν αρχίσει ένα παζάρι από την άλλη μεριά, που δεν μπορώ να το αποκλείσω, από τη μεριά των Σκοπίων να βελτιώσουν κάποιες προβλέψεις της συνθήκης, τότε και η ελληνική πλευρά φυσικά θα πρέπει να βάλει τις δικές της απαιτήσεις. Αυτό απαιτεί η διπλωματία και η ισοτιμία. Αλλά πρέπει ταυτόχρονα να δούμε και με την αφορμή των τελευταίων γεγονότων που ζήσαμε τα τελευταία 24 ώρα, συνολικά το θέμα των Βαλκανίων, αν δηλαδή συμφέρει την Ελλάδα με λιγότερες κορώνες και πιο ουσιαστική ατζέντα, κύριε Βαλινάκη, με στενά εθνικά κριτήρια η διεύρυνση προς τις χώρες αυτές, εκτός εάν τα χειριστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να λύσουμε
δικά μας θέματα που ήταν πάντα η τακτική της ελληνικής πλευράς και να δούμε και ταυτόχρονα ότι έχουμε απέναντί μας αλβανικούς πληθυσμούς που κάποια στιγμή θα οδεύσουν προς ένα είδος συντονισμού, ενότητας. Έχουμε δηλαδή ένα σχέδιο για μεγάλη Αλβανία και υπάρχει και ενδεχομένως και ένα σχέδιο για μεγάλη Βουλγαρία, λιγότερο σημαντικό από το πρώτο που ανέφερα. Σε όλα αυτά η δική μας πολιτική πρέπει να είναι να έχουμε, όπως είπα προηγουμένως, μια πολύ προσεκτική στάση ως προς τη διεύρυνση και να χρησιμοποιήσουμε τη διεύρυνση, άρα τους μοχλούς πίεσης μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε σχέση με τα διμερή ζητήματα που έχουμε με τις χώρες αυτές και που φυσικά πρέπει να τα παρουσιάζουμε ως ευρωπαϊκά, κράτος δικαίου, σεβασμός συμφωνιών και ούτω καθεξής, και όχι ως διμερή, διότι αλλιώς υφιστάμεθα και πιέσεις από πάνω. Να έρθω και σε εσάς, κύριε Καραϊτίδη. Θέλω να σας ρωτήσω. Εδώ έχουμε μία σημαντικότατη συμφωνία, διακρατική συμφωνία υπό τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Είναι τόσο εύκολο για την Βορειομακεδόνησα πρόεδρο, την κυρία Σιλιάνοφσκα, να λέει ότι εγώ έτσι θέλω, θα τη λέω Μακεδονία σκέτο, όπως λεγόταν και από την γειτονική χώρα αλλά και από 139 χώρες στο παρελθόν, ή πρέπει να είναι όλες οι πλευρές οι εμπλεκόμενες πολύ πιο προσεκτικές αναφορικά με την τήρηση και την εφαρμογή της συγκεκριμένης συμφωνίας? Οι πλευρές οι εμπλεκόμενες, οι άμεσα εμπλεκόμενες στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Βόρειος Μακεδονία και εμείς. Mm-hmm. Θα σας έλεγα λοιπόν σύντομα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο χρόνος είναι λίγος, αν και θα ήθελα να είναι περισσότερος, ότι η πράξη της κυρίας, της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας είναι απολύτως απαράδεκτη και ένταν αποκλητική. Θα προσέθετα ότι είναι και κουτοπώνηρη στάση, διότι και μάλιστα αυτός ο χαρακτηρισμός ενισχύεται από την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο της μετά την αντίδραση που εκδηλώθηκε από τον τρόπο της ορκομοσίας της. Είπε δηλαδή το γραφείο της ότι ναι μεν δεν ανέφερε την συνταγματική ονομασία αυτής της χώρας, αλλά έχει πρόθεση επισήμως να την χρησιμοποιεί. Αλλά ατομικώς έχει το δικαίωμα να λέει αυτό που πιστεύει. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν μπορεί μία πρόεδρος χώρας να λέει ότι όποτε επιθυμεί θα εμφανίζει την ονομασία που θέλει ως άτομο και όποτε κρίνει σκόπιμο την επίσημη ονομασία που είναι υποχρεωτικό να σέβεται και να χρησιμοποιεί στις επίσημες εκδηλώσεις και στις επαφές της χώρας της. Άρα η σκέψη τους είναι ότι μπορεί να πετύχουν μία καταστρατήγηση της ονομασίας με τέτοιου τύπου τεχνάσματα και τέτοιου τύπου μεθοδεύσεις. Άρα θα ήταν σκόπιμο, απαραίτητο και αναγκαίο σε αυτό που είπε ο κ. Βαλινάκης, ότι χρειάζονται προσεκτικοί χειρισμοί, που όντως χρειάζονται, να είναι και αυστηροί οι χειρισμοί. Όχι απλώς προσεκτικοί, αλλά και αυστηροί. Και μάλιστα από την πρώτη στιγμή. Και καλό θα ήταν να εξηγηθεί ευθέως, επισήμως, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο στην ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας, ότι αυτού του είδους τα παίγνια δεν θα γίνουν ανεπτά από τη δική μας πλευρά. Θα πρέπει να τηρηθούν αυτά τα οποία η συμφωνία προβλέπει. Διότι υπάρχει και μια μεγάλη καθυστέρηση από την πλευρά τους στην εκπλήρωση και άλλων υποχρεώσεων που βάσει των συμφωνιών έχουν αναλάβει. Και το επιχείρημα που ακούω συχνά, μα ξέρετε, έχετε κι εσείς τρία πρωτόκολλα τα οποία δεν έχετε ενεργοποιήσει. Έτσι και εκείνοι έχουν κάποιες διατάξεις που δεν τις έχουν θέσει σε εφαρμογή. Δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι οι ελλείψεις, οι παραλήψεις και οι εσκεμμένες καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην εκεί πλευρά αφορούν περισσότερα θέματα και μάλλον και μεγαλύτερης σοβαρότητας, θα έλεγα. Mm-hmm. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή καλό είναι να τεθούν τα πράγματα με έναν τρόπο σαφή και ευθύ. Ή θα τηρηθούν οι συμφωνίες όπως πρέπει να τηρηθούν, ή διαφορετικά θα υπάρξουν συνέπειες.
Δηλαδή δεν θα υπάρχει η στήριξη της ελληνικής πλευράς στην ενταξιακή τους πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με κάτι το οποίο τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και, και άλλου τύπου επίσης επιπτώσεις που αφορούν τις σημερινές σχέσεις. Νομίζω ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη στάση που πρέπει να τηρηθεί. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δυο σας θερμά για τις αξιολογότατες επισημάνσεις σας. Νομίζω ότι κάναμε μία επί της ουσίας συζήτηση για τα δύο μεγάλα θέματα. Να ευχαριστήσω θερμά και τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών και καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Βαλινάκη, και τον αγαπητό μου πρέσβη επί τιμή και διπλωματικό σύμβουλο του Ανδρέα Παπανδρέου, τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο κυρίους.